Έρευνα για τη σειρά εγγράφων που έχουν διαρρεύσει μέσω Wikileaks και δείχνουν ότι διάφορες έξυπνες συσκευές χρησιμοποιήθηκαν από τη CIA για παρακολουθήσεις, ξεκινά ο ανώτατος εισαγγελέας της Γερμανίας. Από τις διαρροές φαίνεται ότι το αμερικανικό προξενείο στη Φραγκφούρτη χρησιμοποιούνταν ως βάση για υποκλοπές συνομιλιών. Το Βερολίνο δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά την υπόθεση, αλλά δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εγγράφων. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορούσε να εξηγήσει την αύξηση και τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο προξενείο. Αυτό ήταν μια ένδειξη ότι κάτι συνέβη. Γι' αυτό πρέπει να ερευνηθεί άμεσα. Αυτές είναι εγκληματικές ενέργειες, τονίζει ο Κωνσταντίν Βονότς του Κόμματος των Πρασίνων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ουάσιγκτον για το ζήτημα. Στο παρελθόν, ο Έντουαρντ Σνόουντεν είχε αποκαλύψει στοιχεία για τη συνεργασία αμερικανικών και γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ η NSA φέρεται να παρακολουθούσε ακόμα και το κινητό τηλέφωνο της καγκελαρίου Μέρκελ.